διότι μέσα από τον έγκριτο, έγκυρο και γρήγορο τρόπο παρουσιάζουν τις ειδήσεις, κάτι το οποίο σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό, με αντικειμενικότητα και αξία. Άρα ήρθαμε να σφίξουμε το χέρι του Προέδρου και μέσα από αυτόν σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για την σωστή ενημέρωση των πολιτών. Εκ μέρους και του κυβερνητικού εκπροσώπου και του Γενικού Γραμματέα που συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό σήμερα στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοδία του, είναι μαζί μας ο κύριος Ορφανίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Γενικού Γραμματέα. Και ευχαριστούμε γι' αυτό, για την παρουσία σας εδώ. Η κυρία Τσουκαλά εκπροσωπεί τον κύριο Βελόπουλο από την Ελληνική Λύση. Ο πρόεδρος της ΕΠΙΑ είναι επίσης μαζί μας. Έτσι, αν είχαμε κόψει και την πίτα, θα λέγαμε ότι σ' αγαπάει η πεθερά σου. Ο Γιώργος Καβαλάς είναι από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, της ΕΣΥΑ. Έχετε την απόλυτη στήριξη, την απόλυτη εμπιστοσύνη, τη δική μου και της διευθυντικής ομάδας, γιατί το έργο μας είναι, και χρησιμοποιώ το μας, και από την αρχή σας είχα πει όταν είχα αναλάβει τα καθήκοντά μου, ότι παρότι δεν έχουμε τώρα παρεμβολές, ότι λειτουργούμε ως ομάδα όλοι, και αυτό θέλω να είναι και το πνεύμα των υπολείπων για τη δουλειά που παράγουμε. Η δουλειά η οποία παράγουμε δημοσιογραφική είναι μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, το γνωρίζετε, αλλά αυτό επιβεβαιώνεται στην πράξη καθημερινά και αναδεικνύει και τη σημασία, αν θέλετε, που έχουν τα δημόσια μέσα. Παραμένει ο βασικός στόχος να επενδύσουμε στο ψηφιακό προϊόν, γιατί αυτό είναι το μέλλον και της πληροφορίας και του χώρου του δικού μας, του χώρου των μέσων ενημέρωσης. Το βασικό λοιπόν είναι, κρατώντας ως ευχή και για τη φετινή χρονιά, τη φετινή δημοσιογραφική χρονιά και χρονολογικά το 2023, να παράγουμε, να μεταδίδουμε καλύτερες ειδήσεις, όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να τα μεταδίδουμε όλα όπως ακριβώς συμβαίνουν, να γινόμαστε εμείς καλύτεροι, να λειτουργούμε ως ομάδα και μέσα από αυτή τη διαδικασία στο τέλος να μπορέσουμε να είμαστε, όταν θα μαζευτούμε με το καλό του χρόνου τέτοια εποχή για την επόμενη τελετή, για την επόμενη πίτα, για το 2024, να μπορέσουμε να κοιταχτούμε όλοι μαζί και να πούμε ότι έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Και εντάξει, αν και με κάποιους έχουμε επικραθεί κάποιες στιγμές, περαστικά είναι αυτά. Δώσουμε την τιμή και την εκτίμηση σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που πέρασε η ανθρωπότητα, είτε με την πανδημία, είτε με τον πόλεμο, είτε τώρα με τις ατυχείς καταστάσεις που δημιουργούνται σε γειτονικές χώρες μας, που χάνονται χιλιάδες άνθρωποι και συνάνθρωποι μας, και αντιλαμβάνομαι ότι η δική σας δουλειά είναι, όπως πολύ σωστά είπατε Πρόεδρε, να μεταδίδετε αντικειμενικά, έγκριτα, σωστά και γρήγορα όλα εκείνα που πρέπει να ενημερωθεί ο πολίτης. Ωραία. Αυτό είναι η κρεμάτια της φωνής μου. Δεν άμως. Στις σπουδές αναμεταδώσεις και να μεταδραθείτε άγγελοι καλών ειδήσεων. Παγκοσμίως και εμπορίως. Θα θέλαμε να μην ξεχνάτε έναν από τους πιο καλούς σας συναδέλφους παγκοσμίως, τον Τζούλιαν Ασάντζ. Εμείς αυτό το κομμάτι είναι για τον αγώνα της απελευθέρωσης. Η πρόεδρός μας λείπει στην Ιταλία. Γι' αυτό μεταφέρω τους χαιρετισμούς της και τις ευχές της. Καλή χρονιά σε όλους. Υγεία. Υγεία και χαρά. Για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δύσκολες συνθήκες. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Και στη μέση.
πάνω απ' όλα συλλογική οργάνωση, συνελεύσεις, συζητήσεις, διεκδίκηση για όλα αυτά που έχουμε χάσει και να ανοίξει και ο δρόμος για μια ζωή που μας αξίζει. Τον 13. Ο Μιχάλης Μένικος. Μιχάλης Παπακώστας, είναι εδώ. Θανάση Παπακώστα. Ο Νίκος Δρόσος. Έλα, Προύνου. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους. Με όλα τα καλά.